γιατί το κακό δεν το δημιουργούμε μόνο εμείς. Μπορούμε να το δημιουργήσουμε και εμείς, αλλά υπάρχει και κακό έξω από μας, το οποίο είναι μια ύπαρξη που χαίρεται όταν βλέπει ότι τις μοιάζουμε, που χαίρεται όταν βλέπει ότι κάνουμε ό,τι θέλει και εκείνος. Η γέροντα, ρωτάει η Ναταλία. Είμαι 39 ετών. Έχω έναν γιο 19 ετών. Δεν κατάφερα να φτιάξω την οικογενειακή ευτυχία με τον πατέρα του παιδιού μου, που ονει... ονειρευόμουν αν και προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα. Το πάλεψα μέχρι τέλους. Χωρίσαμε πριν πολύ καιρό, αλλά δεν κατάφερα να κάνω μία καινούρια οικογένεια. Στη προσευχή μου ζητώ από τον Θεό οικογενειακή ευτυχία, αγάπη, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα και έτσι έχω πέσει σε απόγνωση. Για ποιον λόγο σηκώνομαι τον Σταυρό της Μοναξιάς και πώς να προσευχηθεί κανείς ώστε να βοηθήσει Θεός. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Αλλά να ξέρει ότι να μην πέφτει σε απόγνωση γιατί τον ε, Θεό δεν τον ε, λυπούμε τόσο όταν αμαρτάνουμε όσο όταν αποκοινώσκουμε, όσο όταν απελπιζόμαστε. Γιατί αυτό δείχνει ολιγοπιστία. Είδα ένα πολύ ωραίο έργο και καλά θα κάνουν να το δουν όλοι για να μάθουμε και πώς να προσευχόμαστε. Μία γυναίκα βλέπει το γάμο της να πηγαίνει να διαλυθεί. Έχει ένα κοριτσάκι χαριτωμένο, ο άντρας είναι πετυχημένο στη δουλειά του, αλλά επειδή πέτυχε στη δουλειά του, άρχισε να βλέπει σαν πιο κατώτερη την γυναίκα του και άρχισε να καμαρώνει και να χαίρεται και να υπαρηφανεύεται που αρέσει σε άλλες γυναίκες βλέπει η γυναίκα ότι ο γάμος της πηγαίνει να διαλυθεί. Έρχεται σε επαφή με μια γιαγιά. Να το δείτε όλη αυτό το έργο. Δεν έχει μεγάλες ανατροπές, δεν είναι suspense και thriller. Προσέξτε τους διαλόγους. Δέστε το το έργο. Λέγεται το δωμάτιο του πολέμου. War Room. Να το δείτε όλη αυτό το έργο και να ακούσετε με μεγάλη προσοχή αυτά που λέει η γιαγιά στην γυναίκα, αυτά που απαντάει η γυναίκα και πώς εξελίσσεται η προσευχή και της μιας και της άλλης. Αυτές είναι καταστάσεις που τις έχουν ζήσει άνθρωποι χιλιάδες χρόνια. Αλλά για πρώτη φορά έχουμε το όνομα του Χριστού με το οποίο μπορούμε να πολεμήσουμε τον διάβολο που υπάρχει. Γιατί το κακό δεν το δημιουργούμε μόνο εμείς. Μπορούμε να το δημιουργήσουμε και εμείς. Αλλά υπάρχει και κακό έξω από μας. Το οποίο είναι μια ύπαρξη που χαίρεται όταν βλέπει ότι τις μοιάζουμε. Που χαίρεται όταν βλέπει ότι κάνουμε ό,τι θέλει και εκείνος. Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο το ότι η γυναίκα χάνει τον άντρα. Και λέει τι έκανα και απομακρύνθηκε. Μπορεί να είναι και ο άντρας θύμα. Να χρειάζεται και ο άντρας βοήθεια της γυναίκας. Γιατί και ο άντρας νικήθηκε από κάποιον άλλον. Και όχι από κάποιο δικό του κακό. Αλλά από κάποιον που είναι έξω από κοινό, ο οποίος πολεμάει το ανδρόγυνο. Και τον άντρα και τη γυναίκα να το δείτε αυτό το έργο ah. απαντάει για δύο ώρες σε αυτό το θέμα War Room, Αμερικάνικο Χριστιανικό έργο και εκεί θα μάθει και πώς να προσεύχεται είναι απλό έργο και μπορεί να το βρει από παντού, να το βρείτε όλοι από παντού είναι το έργο που πρέπει να δουν όλοι οι παντρεμένοι οπότε η απάντηση είναι η παραπομπή σε αυτό το έργο